σταματήστε να κοιτάτε τις κοπέλες πίσω και να συγκεντρωθείτε να κάνουμε γυμναστική. Έχουν τρελαθεί με τα εσόρουχα. Με τα εσόρουχα, με τα κορμάκια. Σε λίγο θα βγουν. Αμέσως να τα πάρετε όλα. Μην αφήσετε κάτι. Αυτή είναι ωραία, καταπληκτικά. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε stretching, στο οποίο είσαι και πολύ καλή, έχω μάθει. Πάρα πολύ καλή. Στο stretching, δηλαδή, μην βλέπεις ότι δεν κάνουμε γυμναστική. Ξέρω, μόνο στο stretching είναι καλή. Στο κρεβάτι λέει κάνει κάτι τεντώματα. Φοβερή στο stretching. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πάω στους Ολυμπιακούς. Α, καλά. Σε αγώνισμα stretching. Δεν παίζομαι. Λοιπόν. Θα κάνεις τώρα? Όχι. Άλλη μέρα. Δεν μου σκοπλάρεις. Ναι, γι' αυτό δεν κάνω. Για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, κατάλαβες. Σας σκέφτομαι. Το έχω καταλάβει. Λοιπόν, για πάμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μία σου να πάνω. Ωραία, κάτω. Άλλη μία πάνω. Έτσι. Κάτω. Άρα εδώ μαζεύουμε μέσα. Έξω. Άλλη μία. Μέσα. Έξω. Ωραία. Και μέσα όμως. Όταν είσαστε κρύοι δεν πρέπει να κάνετε stretching, έτσι. Πρέπει να κάνουμε ένα ζέσταμα πρώτα. Άλλη μία δεξί. Και αριστερό. Ωραία. Πάνω. Έτσι. Δεξί. Μακριά. Έτσι. Και μπροστά. Κάτω. Και το άλλο χέρι εδώ. Γυρνάμε λίγο, τραβάμε στο πλάι. Ωραία. Και το άλλο χέρι. Ψηλά. Και μπροστά. Θέσε. Εδώ. Τραβάμε καλά, καλά πλάτη. Πάνω. Και μη σμέει. Ωραία, δεξί πόδι εδώ, τεντωμένο. Τραβάμε δάχτυλα, να τραβηχτεί καλά. Γαστροκνήμιο, απίσιος, μοιραίος. Προσέχουμε στο stretching. Δεν πρέπει να πονάμε, να φτάνουμε μέχρι το σημείο που δεν νιώθουμε πόνο, έτσι. Και απ' την άλλη. Χαλαρωτικό πολύ. Πάντα όταν κάνουμε γυμναστική πρέπει να κάνουμε και stretching. Βοηθάει πάρα πολύ στο να ελαστικοποιηθούν οι μυς μας και να τους βλέπουμε καλύτερα. Ωραία. Σιγά σιγά πάνω. Δεξί χέρι πίσω. Πάμε. Έτσι καλά. Και μπροστά. Για ώμο, κεφάλι δεξιά. Ωραία. Και αριστερό. Πρέπει να κρατάμε την κάθε διάταση περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα. Μέχρι να διαταθεί αρκετά. Και μπροστά. Ένας μυς μπορεί να διαταθεί μέχρι το 1 τρίτο του μέγεθός του, έτσι, περισσότερο. Πάνω. Ωραία, καθόμαστε. Ωραία, δεξί πόδι μπροστά, φλέξ το πέλμα και με το αντίθετο χέρι κρατάμε τις μύτες του δεξιού ποδιού. Έτσι, χαμηλά, όσο μπορούμε, μέχρι εκεί που φτάνουμε, χωρίς να πονέσουμε πάλι. Για να μην έχουμε κάποιον τραυματισμό. Σιγά σιγά κάτω. Εκεί. Ενώνουμε και τα δύο πόδια μέσα. Καλά, τραβάμε. Είναι ό,τι πρέπει για το τέλος της ημέρας. Χαλαρώνει πάρα πολύ. Και το άλλο. Το έχετε χαλαρώσει πάρα πολύ. Θα μπορείτε να δουλέψετε. Έτσι, τραβάμε με το αντίθετο χέρι για να τραβηχτεί και η πλάτη, έτσι. I won't tell it all.
Ωραία. Ανοίγουμε δεξί πόδι στο πλάι. Έτσι. Αριστερό χέρι πάνω. Τραβάμε. Εκεί. Χαμηλά. Όσο πιο κάτω μπορούμε. Εκεί. Πάνω. Και από την άλλη. Θα κρατάτε, είπαμε, λίγο πιο πολύ τις διατάσεις. Περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα, έτσι. Εκεί, χαμηλά. Ωραία. Και λίγο μπροστά εδώ. Πιέζουμε. Τραβάμε καλά να διαταθεί μέσα στο γλουτέος. Έτσι. Χαλαρά. Ωραία. Και τ' άλλο. Τραβάμε. Εκεί καλά. Ωραία, μαζεύουμε πόδια, σιγά σιγά πάμε. Σιγά σιγά, χέρια στα πόδια. Ωραία, πάμε. Ανοίγουμε. Ωραία, λυγίζουμε. Κάτω. Και μένουμε. Εκεί. Ωραία, κουμπάμε γόνατο κάτω. Τεντώνουμε πέλμα. Μένουμε όσοι μπορούν για περισσότερη διάθεση. Τραβάμε πάλι. Ε? Κι εγώ το κάνω αυτό. Ωραία, μαζεύουμε. Και αριστερό. Κάτω. Έτσι μπαίνουμε. Ακουμπάμε γονάτο κάτω. Μένουμε. Και για αυτούς που έχουν, μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη διάταση όπως η Κατερίνα. Κάτω. Εγώ κάνω και το βασιλικό, το εγγλέζικο μπροστά. Αμερικάνικο. Βασιλικό. Παλιά το λέγαμε, το εγγλέζικο. Είναι από το ρόγιο. Έχει διάφορες, ναι. Ωραία. Πάνω. Εδώ στη μέση μαζεύουμε. Κάτω, σιγά σιγά πάνω και μία εισπνοή. Πάρα πολύ ωραία. Μαρία, να πούμε σε τι βοηθάει το stretching. Ότι είναι λοιπόν, εξίσου καλό με τη γυμναστική. Είναι απαραίτητο, όχι εξίσου καλό. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές δεν το κάνουν στο τέλος κάθε ημέρα όταν ασκούνται. Εκτός από αυτό, θα πρέπει κιόλας να το κάνουν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μία φορά τουλάχιστον μόνο stretching. Βοηθάει να ελαστικοποιηθούν. Τώρα ήρθες πριν να φύγουν. Ο Στάθης Αγγελόπουλος. Τώρα τι θα τραβήξετε. Κάτσε να τις μαζέψω γιατί θα μου τη χαλάσεις τώρα εδώ. Έκπληξη, φοβερή. Α, δεν σας λέω. Στάθης Αγγελόπουλος έφερε έκπληξη, αλλά δεν σας λέω. Τώρα ξέρετε, ήσασταν τυχερές, διότι εάν μείνετε λίγο ακόμη με Στάθη Αγγελόπουλο που θα μπει μέσα, πάει η εκπομπή. Το ξέρω. Θα το γυρίσουμε σε άλλο στυλ. Δηλαδή, τι θα το κάνετε. Ας, μη συζητάς. Τι θα το κάνετε, δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το stretching εγώ το κάνω κάθε βράδυ. Βέβαια, κάθε βράδυ, αν δεν κάνω δύο φορές από εδώ και από εκεί, δεν πέφτω στο κρεβάτι. Πώς θα δυνατείς έτσι, Καμερίνα. Όλα τα κάνω, τα μπροστά, πλάι, όλα τα ανοίγματα, τα stretching πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα φύγετε τώρα. Θα καθίσετε γιατί έχουμε να δούμε τα εσώρουχα, τα φανταστικά. Και τα κορμάκια θα πάρετε τα μισά εσείς, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε να πάρω κανένα. Ναι, ό,τι προλάβουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε κάποια γραμμή στον αέρα να παίξουμε τώρα. Α, έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' αρέσει αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα, πώς σε λένε. Καλημέρα. Το όνομά σου. Μαρία με λένε. Α, Μαρία, σαν τη δικιά μας από εδώ, τη Μαρία. Ναι, από τα Νέα Λιώσια. Από τα Νέα Λιώσια, μπράβο, Μαρία. Τι κάνεις, Κατερίνα. Μια χαρά, εσύ. Είσαι τέλεια. Τέλεια δεν είμαι, καλή είμαι. Προσπαθούμε. Και ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας. Α, έλα μία μέρα. Και τι δεν έρχεσαι. Θα το δω. Μπορείς να έρθεις. Έχω δύο πιτσιρίκια, δεν με αφήνει ο χρόνος. Λοιπόν, θα σου πουν τα παιδιά επάνω, θα πάρεις τα πιτσιρίκια και θα έρθεις μία μέρα. Ωραία. Να δεις τι γίνεται από κοντά. Το από κοντά να δεις το τι από γίνεται. Κοντά είναι τώρα. Λοιπόν,
Ποιο από τα τρία κυβότια, το πράσινο, το κίτρινο ή το κόκκινο? Επειδή είμαι λιονταράκι και φωτιά, το κόκκινο. Λοιπόν, εσείς οι γυναίκες που λοιπόν, πρέπει να κερδίσει, είναι λιοντάρι. Εάν υπήρχε τεστ ψυχολογίας, θα παίρνατε 20. Συμφωνώ. Διότι, είναι πρώτη φορά το έχω δει σήμερα, είναι το κόκκινο. Το πώς έχω δει στην αρχή φορές της εκπομπής. Είναι το κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από ψυχολογία παίρνετε 20. Άρα. Μπράβο, Μαρία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς γίνεται και διαλέγετε πάντα το σωστό κουτί, δεν το έχω καταλάβει. Είναι οι γυναίκες. Τι γυναίκες, παιδάκι μου. Α, πολύ ωραία. Το θα πιάσει τόπο. Τι μία δωροεπιταγή αξίας 50.000 δραχμών σε καλλιντικά Nutrimatics. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπληκτικά αυτά τα καλλιντικά. Τα έχουμε δοκιμάσει και εμείς εδώ. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ, σε καλή μεριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Γεια. Γεια. Με τους δωροθέτες. Τώρα θα τους πούμε τους δωροθέτες. Φαγωθήκατε, ορίστε δωροθέτες. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Α, υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ, τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Και γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια, έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Nutrimetics. Είναι φυτικά. Είναι υγιεινά. Ιδανικά για το δέρμα σας. Φυσικά καλλιντικά. Nutrimetics. Η φροντίδα του δέρματος από τη φύση. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα, των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Επιπλονέτ. Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτου 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Μου λέει εδώ διάφορα. Βορειολαδίτσα μου λέει είμαι και τα λοιπά. Γιατί, αυτό είναι πολύ ωραίο. Μα από όχι, αυτό θα περήφανη ξεκινούσα. Είμαι περήφανη που είμαι από εκεί. Έχεις γεννηθεί στις Αίρες. Έχω γεννηθεί στις Αίρες, ναι. Από αυτό θα ξεκινούσα. Μεγάλωσα εκεί. Στέλνω Παπαδημητρίου